Να προχωρήσουμε στην επόμενη ομιλία, τον κύριο Κωνσταντινίδη, σχετικά με τις ουρολοιμώξεις στους νευρολογικούς ασθενείς, πόσο εύκολη είναι η αντιμετώπιση τους τελικά και πόσο διαφορετική από αυτή των μη νευρολογικών ασθενών. Καλησπέρα και από μένα και αφού ευχαριστήσω το ΙΜΟΠ για αυτή την πρόσκληση και μπαίνοντας στο κλίμα έτσι της όλης της συζήτησης, πόσο εύκολη είναι η αντιμετώπιση των ουρολοιμώξεων στους νευρολογικούς ασθενείς. Δεν είναι εύκολη. Να ξεκινήσουμε από αυτή την παραδοχή. Δεν είναι εύκολη και κυρίως δεν είναι εύκολη γιατί δεν ξέρουμε, είναι διαφορετικά τα κριτήρια με τα οποία θα πούμε πότε έχουμε και πότε δεν έχουμε μια ουρολοιμώξη. Και ας προσπαθήσουμε λιγάκι αυτό το κουβάρι να το ξετυλίξουμε. Δεν έχω κάποια σύγκρουση συμφερόντων. Είναι γνωστό και ακούστηκε πολύ αναλυτικά ότι οι νευρογενείς διαταραχές οδηγούν σε αυξημένες ενδοκιστικές πιέσεις. Δεδομένου. Και και υπόλοιμα ούρων με ή χωρίς ακράτεια. Επίσης μπορεί να υπάρχει και κυστορυδρική παλινδρόμηση, μπορεί να υπάρχουν κολπώματα και μπορεί να υπάρχει λιθίαση. Όλοι αυτοί είναι παράγοντες οι οποίοι θα επηρεάσουν πάρα πολύ την κριτική μας σκέψη γύρω από τον ασθενή και εν προκειμένου και για τις ουρολοιμώξεις του. Επίσης κρατήστε ότι οι ουρολοιμώξεις είναι πάρα πολύ σημαντικές, καθώς αποτελούν τη δεύτερη αιτία θανάτου σε άτομα με κάκο συνοτιών μυελού και αντιστοιχούν περίπου σε 2,5 επεισόδια ανά άτομο ανά έτος. Εδώ είναι βέβαια η ομάδα μόνο των κακών συνοτιών μυελού, έτσι. Και ένα άλλο σημείο που θα πρέπει, θεωρώ ότι σήμερα θα πρέπει να διαλευκάνουμε, είναι η διαφορά της ασυμπτωματικής μικροβιουρίας και της ουρολοιμώξης. Στην πορεία μας αυτή θα ανατρέξουμε στις κατευθυντήριες οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ουρολογικής Εταιρείας, στις οδηγίες που αφορούν τις λοιμώξεις και στις οδηγίες που αφορούν τις νευρογενείς διαταραχές ούρησης. Έτσι λοιπόν βλέπουμε ότι οι νευρολογικοί άρρωστοι έχουν κάποιους παράγοντες κινδύνου αναφορικά με τις λοιμώξεις. Και έχουν περιγραφεί σε διάφορες μελέτες και έχουν μελετηθεί συγκεκριμένοι αυτοί οι παράγοντες ξεχωριστά ο καθένας ή και συνδυασμοί αυτών. Για παράδειγμα, η τοπογραφία και ο βαθμός της νευρολογικής βλάβης. Έχει φανεί ότι σαφώς ο βαθμός της νευρολογικής βλάβης, οι βλάβες που είναι πλήρεις, εμφανίζουν μια χειρότερη νευρογενή διαταραχή. Οι βλάβες που είναι ατελείς έχουν μια καλύτερη νευρογενή διαταραχή. Επίσης, η τοπογραφία είναι άμεσα σχετιζόμενη με την έκφραση αυτής της διαταραχής, άρα είναι λογικό ως προδιαθεστικός παράγοντας να επηρεάζεται. Επίσης, πόσο είναι αυξημένες ενδοκιστικές πιέσεις, πόσο είναι αυτές οι πιέσεις, και έχει φανεί ότι οι ασθενείς που έχουν υψηλότερες ενδοκιστικές πιέσεις σε σχέση με άλλους έχουν χειρότερη επίπτωση ως προς τις ουρολοιμώξεις. Η ύπαρξη κυστορυδρικής πανιδρόμησης σαφώς είναι ένας αρνητικός προγνωστικός παράγοντας και διάφοροι δημογραφικοί και κοινωνικοί παράγοντες έχουν μελετηθεί. Για παράδειγμα, έχει βρεθεί ότι οι άνθρωποι που είναι άνω των 40 ετών με νευρολογικές βλάβες έχουν μεγαλύτερη συχνότητα ουρολοιμώξεων. Οι γυναίκες είναι πιο επιρρεπείς σε ουρολοιμώξεις. Και υπάρχουν και κάποιες μελέτες που δείχνουν ότι η χαμηλή κοινωνικο-οικονομική κατάσταση ενδεχομένως συνδέεται με περισσότερες ουρολοιμώξεις. Εδώ όμως πιθανόν λόγω είτε ελλειπής ενημέρωσης είτε ελλειπής πρόσβασης στα συστήματα υγείας. Άλλοι παράγοντες κινδύνου έχουν να κάνουν με το... να σχολιάσω και στο προηγούμενα ότι εν τέλει όλοι αυτοί οι διαφορετικοί παράγοντες, αν κάτσουμε και τις αναλύσουμε και διαβάζοντας τις μελέτες, βλέπουμε ότι επί της ουσίας σχετίζονται άμεσα με τις ενδοκιστικές πιέσεις. Δηλαδή η τοπογραφία της βλάβες ή τετραπληγική έχουν περισσότερες ουρολοιμώξεις. Γιατί τετραπληγική έχουν υψηλότερες ενδοκιστικές πιέσεις. Οι πιέσεις, η πανιδρόμηση, γιατί κατά τεκμήριο εμφανίζεται σε ασθενείς με υψηλές ενδοκιστικές πιέσεις. Άρα λοιπόν, αν θέλουμε να κρατήσουμε ένα από όλα αυτά, οι υψηλές ενδοκιστικές πιέσεις είναι αυτές που άμεσα σχετίζονται με ουρολοιμώξεις. Επίσης, ως παράγοντες κινδύνου έχουν φανεί ο τρόπος με τον οποίο διαχειριζόμαστε την κίστη. Για παράδειγμα, αναφορικά με τους καθετηριασμούς, οι ασθενείς που κάνουν διαλείποντες καθετηριασμούς, είτε έχουν υπερηβικό είτε ουρηθρικό καθετήρα, εμφανίζουν μεγαλύτερη συχνότητα ουρολοιμώξεων από αυτούς που δεν χρειαζόμαστε τρόπους για την κένωση της κίστης τους.
Και βέβαια τα έχω βάλει και με μια σειρά, γιατί οι διαλύμωση καθυριασμοί υπερτερούν του υπερηβικού και αυτός υπερτερεί του ουρυθρικού, καθαρά όσο στους ουρολοιμώξεις μιλάμε τώρα, έτσι. Από την άλλη μεριά, οι ασθενείς που δεν καθετηριάζονταν, αλλά έχουν εξωτερικές συσκευές, αυτά τα condom catheters, τα πεοκάλυπτρα ή εξωτερικοί καθετήρες, αν και το καθετήρας με το εξωτερικό, νομίζω ότι εδώ θα πρέπει να γίνει μια δουλειά να το ονομάσουμε κάπως αλλιώς. Φαίνεται ότι και αυτοί οι ασθενείς πάρα πολύ γρήγορα απικίζονται, αποκτούν μια μικροβιουρία με τα αντίστοιχα που θα γινόντουσαν αν καθετηριαζόντουσαν. Και επίσης φαίνεται ότι η ύπαρξη της εξωτερικής συσκευής και αυτή έχει μεγάλη επίπτωση ως προς τις ουρολοιμώξεις. Μια άλλη σημαντική παράγοντος είναι η ύπαρξη βιομεμβράνης. Η βιομεμβράνη είναι ένα βιολογικό φαινόμενο, είναι η ύπαρξη μικροβίων που εναποτίθενται πάνω σε συνθετικά υλικά, εν προκειμένου και μάλιστα εναποτίθενται με ένα πολύ συγκεκριμένο τρόπο. Υπάρχουν φραγμοί. Υπάρχουν, εκκρίνονται κάποιοι πολυσαχαρίδες με αποτέλεσμα είτε τα φάρμακα να μην φτάνουν στα μικρόβια και τα μικρόβια, ας πούμε, ότι βάζουν ένα προστατευτικό τείχος γύρω τους, όπου πλέον γίνονται πάρα πολύ ανθεκτικά και αυτό είναι πάρα πολύ συχνό και το αντιλαμβανόμαστε όλοι όταν έχουμε ένα προσθετικό υλικό. Όμως υπάρχουν και βιομεμβράνες που αναπτύσσονται πάνω σε ιστούς. Έτσι, για παράδειγμα, ασθενείς με νευρογενή κίστη, και αυτό έχει φανεί σε μελέτες από βιοψίες, έχουν βιομεμβράνη ακριβώς πάνω στο ενδοθήλιο της κίστης. Αυτό σημαίνει ότι κύτταρα που φεύγουν από αυτή τη βιομεμβράνη και είναι τα λεγόμενα πλανκτονικά, μπορούμε να τα αναγνωρίσουμε σε καλλιέργειες. Πρακτικώς δεν μπορεί να αποστηρωθεί αυτός ο ασθενής για μεγάλο χρονικό διάστημα, ακριβώς γιατί υπάρχει η ύπαρξη βιομεμβράνης στην ουροδοχοκίστη. Έτσι λοιπόν, είμαστε αντιμέτωποι με μια ιδιαιτερότητα. Η ιδιαιτερότητα αυτή έγκυται στο ότι οι ασθενείς μας έχουν ασυμπτωματική μικροβιουρία και θα μιλήσουμε αργότερα περισσότερο για αυτήν. Αποτελεί τον κανόνα, άρα λοιπόν έχουμε μια θετική καλλιέργεια ούρων και το κρατάμε αυτό. Και από την άλλη είναι ασαφές τα συμπτώματά τους. Υπάρχει μια διαταραχή στην αισθητικότητα ή αν θέλετε υπάρχει, στις περιπτώσεις που δεν υπάρχει διαταραχή, υπάρχει μια αλλαγή στον τρόπο που εκφράζεται αυτή η αισθητικότητα με αποτέλεσμα να μην μπορούμε να έχουμε μια σαφή εικόνα για το αυτό που θα περιμέναμε σε ένα μη νευρολογικό ασθενή που θα έχει να κάνει με το τσούξιμο, το κάψιμο, τα εντός εισαγωγικών κυστικά ενοχλήματα που εδώ δεν υπάρχουν. Έτσι λοιπόν, έχουμε μια θετική καλλιέργεια από αυτό ένα δεδομένο και θα πρέπει να απαντήσουμε στο ερώτημα ότι αυτό είναι λίμωξη, δηλαδή τα μικρόβια που υπάρχουν και που τα βρίσκουμε επηρεάζουν τον ασθενή μας ή είναι ασυμπτωματική μικροβιουρία. Και επίσης, σκεφτείτε ότι με το δεδομένο μιας θετικής καλλιέργειας, πολύ συχνά θα έρθουμε αντιμέτωποι με ένα εμπείρετο. Έτσι λοιπόν, ενώ ο γενικός κανόνας, αν θέλετε, στο γενικό πληθυσμό, μια θετική καλλιέργεια ούρων και ένα εμπείρετο επεισόδιο, το 99,9999% των παθολόγων και ενδεχομένως και των ουρολόγων θα πούνε ότι πρόκειται για μια εμπείρετη ουρολίμωξη και πρέπει να δώσουμε αγωγή, εδώ τα πράγματα είναι διαφορετικά. Γιατί η μικροβιουρία υπάρχει πάντα. Άρα δεν μπορούμε να το συσχετίσουμε με τον πυρετό σε όλες τις φορές και από την άλλη μεριά πιθανόν να υπάρχει μια εμπείρητη ουρολίμωξη. Κρατήστε ότι ένα 10% των εμπείρητων επεισοδίων, ειδικά στους τετραπληγικούς, δεν σχετίζεται καθόλου με λίμωξη και έχει να κάνει μόνο με διαταραχή στο κέντρο της θερμορύθμισης. Ειδικά τους ζεστούς μήνες. Πολύ συχνά αυτοί οι άνθρωποι μετριώνται με υψηλούς πυρετούς και ενδεχομένως να θεωρήσουμε ότι έχουν ουρολίμωξη, γιατί ξαναλέω ότι πάντα υπάρχει μια θετική καλλιέργεια. Άρα λοιπόν αντιλαμβανόμαστε ήδη μέχρι σε αυτά που είπα ότι η αντιμετώπιση τα πράγματα δεν είναι τόσο εύκολα. Παρ' όλα αυτά, έχουμε τρόπους. Οι άνθρωποι δεν είναι αβοήθητοι και εμείς μπορούμε να τους έχουμε τρόπους να το ξεκαθαρίσουμε. Πότε λοιπόν θα μιλήσουμε για μια ουρολίμωξη? Καταρχήν τα ούρα πρέπει να είναι θολά. Δεν μπορεί ο ασθενής να έχει ουρολίμωξη με διαυγή και πεντακάθαρα ούρα. Σπάνιο, να μην πω δεν μπορεί, σπάνιο. Κρατήστε επίσης ότι οι γκραμ αρνητικοί μικροοργανισμοί έχουν μεγάλη εμφάνιση ποιουρίας. Ενώ οι γκραμ θετικοί δεν έχουν. Άρα λοιπόν μπορεί μια θετική καλλιέργεια με γκραμ θετικό μικρόβιο να μην είναι τόσο θολά τα ούρα του, ειδικά αν είναι καλά ενυδατωμένος. Σε γενικές όμως γραμμές πρέπει να έχουμε θολά ούρα, εννοείται θετική καλλιέργεια ούρων, πιθανόν πυρετός και πρέπει να το αξιολογήσουμε. Αν ο ασθενής μας έχει αισθητικότητα και μιλάμε για μια εμπείρητη ουρολίμωξη, θα έχει την εικόνα της πιελονεφρίτιδας, αλλά για να το πούμε αυτό θα πρέπει να ξέρουμε ότι έχει αισθητικότητα στην αντίστοιχη περιοχή. Και κάτι πολύ σημαντικό είναι
οι ασθενείς που είχαν απώλειες ούρων ή που ενδεχομένως δεν είχαν αλλά βίωναν ένα σύνδρομο υπερλειτουργικής κύστης στα πλαίσια της νευρολογικής τους νόσου, αυτοί οι απώλειες των ούρων αποκτούν μια επίταση, γίνονται περισσότερες. Επίσης, έτσι λοιπόν, εκτός από την απώλεια γίνεται, είναι η συχνοουρία τους επιτείνεται και μιλώντας για παραπληγικούς, ενδεχομένως και πολύ συχνά να δούμε μια αύξηση στη σπαστικότητα που οι ασθενείς το γνωρίζουν πολύ καλά και μας το περιγράφουν. Γιατρέ, από όταν άρχισα τις απώλειες, έχουν σφίξει τα πόδια μου. Άρα εκεί μάλλον δεν είναι το αντιχολινεργικό που φταίει, αλλά ενδεχομένως να έχουμε και μια ουρολίμωξη. Έτσι λοιπόν, πολύ εύκολα μπορούμε να το δούμε σε διαγράμματα ούρης, αν ζητήσουμε το ασθενή και ειδικά αυτοί που καθετηριάζονται, βλέπουμε ότι έχουν μια ελάττωση της λειτουργικής χωρητικότητας. Ακριβώς γιατί η ύπαρξη της ουρολίμωξης επιδεινώνει την υπερλειτουργία του εξωστήρα, άρα λοιπόν θα κάνει μια κένωση, το reflex volume θα κατέβει πιο χαμηλά, άρα ο ασθενής θα χάσει ούρα συχνότερα. Έτσι λοιπόν το ίδιο γράφω και εδώ, η επιδείνωση του συνδρόμου της υπερλειτουργικής κύθησης όταν έχουμε νευρογενή υπερλειτουργικό εξωστήρα. Και ένα άλλο σημείο πάλι που θα μας πάει προς την ουρολίμωξη είναι όταν έχουμε ένα ασθενή που είναι καλά ρυθμισμένο, τον παρακολουθούμε για ένα ικανοποιητικό χρονικό διάστημα και ξαφνικά ενώ δεν έχει αλλάξει κάτι είτε στις συνήθειές του, δεν άρχισε ξαφνικά να πίνει τριπλάσιες ποσότητες νερού, βλέπουμε ότι δεν ανταποκρίνεται το ίδιο καλά στα φάρμακα και σε αυτή την περίπτωση πρέπει να σκεφτούμε μια ουρολίμωξη. Και βέβαια, ειδικά όταν μιλάμε για εμπείρητες καταστάσεις, θα πρέπει να έχουμε και μια εργαστηριακή τεκμηρίωση καλύτερη. Έτσι λοιπόν, το CRP, C-reactin protein, είναι πολύ σημαντική και όταν έχω μια εμπείρητη ουρολίμωξη θα αυξηθεί σίγουρα. Θα έχουμε αύξηση των λευκών στη γενική αίματος και ενδεχομένως να πειραχτεί και η ταχύτητα. Αν αυτά ανέβουν, τα πράγματα είναι καλά. Τα ερωτήματα παραμένουν όταν ανέβουν λίγο. Άρα και εκεί πάλι θα πρέπει να συνυπολογίσουμε όλες τις προηγούμενες παραμέτρους. Έτσι λοιπόν, σκεφτείτε ότι μιλάμε για ουρολιμώξεις σε νευρολογικούς αρρώστους. Ωραία. Τι ουρολιμώξεις είναι αυτές? Θυμίζω την κατάταξη των ουρολιμώξεων σε απλές και επεπλεγμένες. Εξ ορισμού, στους νευρολογικούς αρρώστους, οι ουρολιμώξεις είναι πάντα επεπλεγμένες. Και αυτό γιατί βλέπουμε τις κατευθυντήριες οδηγίες, είτε σχετίζονται με καθετήρες, ακόμα και με διαλείπον καθετηριασμό, είτε σχετίζονται με καταστάσεις με παθολογία της κύστης. Όπως λοιπόν μια ανατομική ανομαλία εξορισμού, η ουρολίμωξη είναι επεπλεγμένη, έτσι και στην κατάσταση της νευρογενής κύστης έχουμε μια επεπλεγμένη ουρολίμωξη. Και μάλιστα, όχι μόνο επεπλεγμένη, έχουμε επεπλεγμένη ουρολίμωξη που η ανομαλία δεν μπορεί να διορθωθεί. Δεν είναι ότι έχω μια πέτα, θα την αφαιρέσω, άρα μετά θα φτιάξω την ουρολίμωξη. Έχω λοιπόν καταστάσεις που δεν μπορούν να αλλάξουν. Οπότε θα πρέπει να πορευτώ με αυτό το δεδομένο ότι η λειτουργία μου είναι συγκεκριμένη. Άρα λοιπόν οι ουρολιμώξεις είναι σοβαρές, γιατί μιλάμε για επεπλεγμένες ουρολιμώξεις που δεν μπορεί να αρθεί ο παράγων που τις έκανε επεπλεγμένες. Ωραία. Σκεφτήκαμε όλες αυτές τις παραμέτρους που είπαμε πριν και αποφασίσαμε ότι έχει ουρολίμωξη. Πόση αντιβίωση θα του δώσω? Φαίνεται από τις κατευθύνσεις οδηγίες ότι οι 7 μέρες συνήθως είτε σχετίζονται με καθετήρες, είτε μιλάμε για στα πλαίσια νευρογενούς κύστης, 7 με 10 μέρες συνήθως είναι αρκετή. Αν μιλάμε για εμπείρετη λίμωξη, θα πάμε και στις 14, στα πλαίσια της αντιμετώπισης επεπλεγμένης ουρολίμωξης. Όχι παραπάνω. Και όχι παραπάνω γιατί φαίνεται ότι αυξάνουμε την αντοχή. Και όσο περισσότερο αυξάνουμε την αντοχή, με το θυμηθείτε ότι οι ασθενείς αυτοί έχουν 2,5 επεισόδια κατέτος. Αν λοιπόν τους αυξήσουμε την αντοχή σε 2 ή 3 ή 4 το πολύ χρόνια, θα έχουν αποκτήσει μικρόβια στην μικροβιουρία τους, ανθεκτικά στα πάντα. Άρα λοιπόν ένα εμπείρετο τότε θα είναι πάρα πολύ δύσκολο να αντιμετωπιστεί. Άρα λοιπόν, ναι, στα αντιβιωτικά όταν χρειάζεται, αλλά από την άλλη μεριά, αρκετά, με αρκετό σκέψη και σχετικά φιδωλή στο χρόνο διάρκειας. Έτσι λοιπόν, ένα άλλο κομμάτι που θα ήθελα να δούμε είναι η υποτροπία ζωής ουρολίμωξης. Έχει ουρολίμωξη, τον θεραπεύσαμε, τη βρήκαμε σωστά, τη θεραπεύσαμε σωστά, ώστε να είμαστε καλά και μετά από λίγο ξανακάνει ουρολίμωξη. Και μιλάω πάντα για κλινική ουρολίμωξη, έτσι για την ασυμματική μικροβιουρία θα μιλήσουμε σε λίγο. Γιατί? Γιατί πιθανώς δεν έχουμε ρυθμίσει σωστά τις διαταραχές του.
δεν έχουμε ρυθμίσει σωστά την ευρωγενή του κύστη, γιατί πιθανώς συνεχίζει να έχει υψηλές πιέσεις ή δεν είναι ικανοποιητική η κένωσή του, ενδεχομένως να υπάρχει λιθίαση. Έτσι λοιπόν, η προσπάθεια να αποφύγουμε τις υποτροπές θα είναι να ενσκύψουμε στον ασθενή, να ενδεχομένως να κάνουμε αξιολογήσουμε τον ασθενή, να τροποποιήσουμε τις αγωγές του κατάλληλα, ούτως ώστε να πετύχουμε χαμηλές πιέσεις και περιοδική και πλήρη κένωση. Φαίνεται, τον τελευταίο καιρό αρχίζει και φαίνεται, ότι ενδεχομένως οι καθετήρες, οι υδρόφιλοι, είτε με τη χρήση προλιπασμένη με θυκάρι εισαγωγής και γέλη, έχουμε 2 ή 3 μελέτες που δείχνουν ότι υπερτερούν αυτοί οι καθετήρες σε σχέση με για τις ουρολοιμώξεις. Ενώ δεν αποτελεί σύσταση των κατευθυντήριων οδηγιών, στο κείμενο των guidelines υπάρχει αυτή η διατύπωση ότι φαίνεται ότι αυτής ο τύπος καθετήρας βοηθάει στις ουρολοιμώξεις. Είναι μια δήλωση που τα guidelines έρχονται σε αντίθεση με την Cochrane Database που αναφέρθηκε πριν. Από την άλλη, η άσυπτη τεχνική, εδώ έχουν συμφωνήσει όλοι. Εδώ είναι το debate, αν θέλετε, που ακόμα συζητιέται. Και ένωση μέχρι 400 ml, σαφώς. Και βέβαια, ο ασθενής μας πρέπει να ενυδατώνεται επαρκώς. Γνωστή οδηγία σε όλους για την αποφυγή των λοιμώξεων έχει βρεθεί ότι περίπου 30 ml ανά χιλιόγραμμο βάρους είναι εντός αγωγικών μια επαρκή ενυδάτωση. Και εδώ θα πρέπει να καταρρύψουμε πάρα πολλούς μύθους. Υπάρχουν πάρα πολλές μελέτες που έχουν καταδείξει και μάλιστα καλά σχεδιασμένες ότι όλα αυτά στους νευρολογικούς αρρώστους δεν βοηθούν. Cranberry. Πολύ γνωστό, εχύλισμα από κράνια. Υπάρχει θεωρητικό υπόβαθρο ότι εμποδίζει την προσκόλληση του κολοβακτηριδίου στο μυϊκό, στο τείχομα της σκύης κτλ. Τρέξανε μελέτες για πάνω από 7-8 χρόνια. Χιλιάδες ασθενείς όλων των τύπων, όχι μόνο νευρολογικοί, που είχαν υποτροπιά στους ουρολοιμώξεις, δεν φάνηκε ότι βοηθάνε. Στατιστικά σημαντικά, φάνηκε ότι βοηθούν μόνο σε νέες γυναίκες με υποτροπιά στους ουρολοιμώξεις. Μόνο σε αυτόν τον πληθυσμό και λίγο στους ζαχαροδιαβητικούς. Ερώτηση, το δίνετε? Πολλές φορές το δίνω. Γιατί και αυτό που λέω στους ασθενείς είναι ότι δεν ξέρω. Στατιστικά δεν φαίνεται αν θα σας βοηθήσει ή όχι. Δεν είναι βιβλιογραφικά γνωστό. Όμως είναι φυτικό εκχύλισμα, δεν έχει παρενέργειες, είναι σχετικά φτηνό και ενδεχομένως να είστε κάποιος από αυτούς τους λίγους που μπορεί να τους βοηθήσει. Παρ' όλα αυτά, οι μελέτες δείχνουν ότι δεν βοηθάει. Το ίδιο με την ντεμανόζη. Η πλήση της κύστης. Τι πάμε να αντιμετωπίσουμε? Πρακτικώς πάμε να αντιμετωπίσουμε τη μικροβιουρία. Ενδεχομένως την ασυμπτωματική. Δηλαδή, αυτό είναι το σκεπτικό της πλήσης, να μειώσουμε το μικροβιακό φορτίο. Υπάρχουν μελέτες πάλι, τακτικές πλήσεις της κύστης σε σχέση με αυτούς που δεν κάνουν πλήση της κύστης. Καμία στατιστικά σημαντική διαφορά. Οξυνοποίηση των ούρων. Χρόνιες δόσεις με βιταμίνη C, κυρίως σε υψηλές δόσεις. Πάλι υπάρχουν μελέτες, σας έχω από κάτω όλη τη βιβλιογραφία. Δεν φάνηκε ότι τους νευρολογικούς αρρώστους βοηθούν με στατιστικά σημαντικό τρόπο τις ουρολοιμώξεις. Έτσι λοιπόν, αυτό που πρέπει να κρατήσουμε στο μυαλό μας είναι ότι η πρόληψη είναι το πιο σημαντικό και η πρόληψη είναι με χαμηλές πιέσεις και με σωστή κένωση. Βλέπουμε και περνώντας σιγά σιγά στην σχετικά με την βάκτηρη ουρία, φαίνεται από τις κατευθυντήριες οδηγίες ότι η βακτηριουρία δεν θα πρέπει να θεραπεύεται αν είναι ασυμπτωματική και αν αυτό το κάνουμε θα επάγουμε την αντίσταση. Και μιλώντας για την ασυμπτωματική μικροβιουρία, τι είναι? Είναι πρακτικώς είναι μια θετική καλλιέργεια ούρων, αλλά χωρίς συμπτώματα. Και κρατήστε αυτό, ότι η πιουρία εδώ για πάρα πολλά χρόνια στους νευρολογικούς αρρώστους υπήρχε η τακτική να μετρούνται τα πιοσφαίρια στη γενική ούρων και αν τα πιοσφαίρια είναι πάνω από 100, δώσ' του αντιβίωση. Αν είναι κάτω από 100, μην του δώσεις. Άλλοι λέγανε πάνω από 50 κτλ. Νομίζω το θέμα έχει λήξει. Η πιουρία από μόνη της δεν είναι παράγον που θα μας οδηγήσει στο να δώσουμε ή να μην δώσουμε αντιβίωση, διότι ακόμα και αν ελαττώσουμε το ποσοστό της ασυμπτωματικής μικροβιουρίας, δεν θα ελαττωθούν οι κλινικές ουρολοιμώξεις που θα προκύψουν. Και επίσης σας θυμίζω ότι η πιουρία μπορεί να διαφέρει και από το είδος του μικροοργανισμού που αναπτύσσεται. Τα γκραμ πλίν κάνουν πολύ μεγαλύτερη πιουρία από τα γκραμ συν.
Επίσης, η ύπαρξη αυτού του ιζήματος και αυτού του άσπρου αγάλα που βλέπουμε στους καθετήρες δεν είναι πάντα πιουρία, μπορεί να είναι και κατακρύμνηση φωσφορικών αλάτων. Άρα, δεν θα είμαστε τόσο εύκολοι βλέποντας τα ούρα στο να προχωρήσουμε σε αντιμετώπιση. Ωραία. Θα δώσουμε ποτέ αντιβίωση? Μιλάμε τώρα για ασυμπτωματική μικροβιουρία. Έτσι την ουρολίμωξη την έχουμε τελειώσει. Θα δώσουμε? Θα δώσουμε μόνο. Αυτό δεν ισχύει μόνο για στις έγκυες γυναίκες, γνωστό. Για την ασυμπτωματική μικροβιουρία μιλάμε. Και θα δώσουμε σε οποιαδήποτε περίπτωση που έχουμε κάτι να κάνουμε. Αν δηλαδή, για παράδειγμα, θα κάνουμε μια κυστεοσκόπηση σε έναν ασθενή και ξέρουμε ότι έχει μια θετική καλλιέργεια ούρων, καλό είναι να το δώσουμε πριν. Αν πρόκειται να τρεπίσουμε την κύστη του για να του κάνουμε μπότοξ, για παράδειγμα, θα πρέπει να έχουμε μια στέρα καλλιέργεια ούρων. Άρα λοιπόν, θα δώσουμε όταν πρόκειται να παρέμβουμε. Αν όχι. Ουροδυναμικό. Στον ουροδυναμικό έλεγχο. Δεν υπάρχει σαφής σύσταση, ούτε τεκμηριωμένο το αν θα δώσουμε ή όχι. Θα σας πω το εξής, ότι στον ουροδυναμικό έλεγχο, στον νευρολογικό άρρωστο, αν τον θα προτιμήσω, υπάρχει το εξής αντικρουόμενο. Το ένα είναι να προλάβω την επιπλοκή και το δεύτερο είναι ενδεχομένως να τον μετρήσω υπό τις καθημερινές του συνθήκες. Άρα λοιπόν, ένας ασθενής που βιώνει με μια μικροβιουρία, θεωρώ ότι είναι σωστότερο να τον κάνω ουροδυναμική με τη μικροβιουρία του. Ενδεχομένως να του δώσω μία δόση εφάπαξ την ώρα που θα τον καθητηριάσω. Αλλά δεν θα περιμένω να πάρω στήρα καλλιέργεια. Και γι' αυτό και εμείς τουλάχιστον στο κέντρο και νομίζω ότι οι περισσότεροι που ασχολούνται με νευρολογικούς αρρώστους δεν λέμε θέλουμε στήρα καλλιέργεια και υπέρηχο για να σου κάνουμε ουροδυναμική. Όπως θα ζητάγαμε σε μια γυναίκα με υπερλειτουργική κύστη ή σε μια γυναίκα με ακράτεια προσπαθίας. Βλέπουμε λοιπόν ότι εδώ για άλλη μια φορά δεν κάνουμε screening και δεν θεραπεύουμε την ασυμπτωματική μικροβιουρία στους ασθενείς με κακό ζυγό του μυελού. Υπήρχε επίσης η άποψη ότι μπορούμε να κάνουμε καλλιέργειες επιτήρησης, δηλαδή να βλέπουμε μια-δυο φορές το χρόνο μια καλλιέργεια ούρων, να βλέπουμε τι μικρόβιο έχει, να μην θεραπεύουμε αν δεν έχει συμπτώματα και να προβαίνουμε σε θεραπεία αν αυτό γίνει μια κλινική ουρολίμωξη. Παρόλο που πρακτικά χρησιμοποιείται, και πάλι υπάρχουν μελέτες που δεν έχουν δείξει ότι πάντα η ουρολίμωξη είναι το στέλεχος που έχουμε καλλιεργήσει. Άρα και εδώ δεν μπορούμε να είμαστε απόλυτοι. Έτσι λοιπόν. Συμπερασματικά, πώς θα αποφύγουμε τι θα κάνουμε τις ουρολιμώξεις. Πρώτον, πρέπει να αναγνωρίσουμε αν είναι ουρολίμωξη ή όχι. Πώς θα τις αποφύγουμε? Με καλή ρύθμιση της νευρογενούς κύστης, δηλαδή με επίτευξη χαμηλών πιέσεων και πλήρη περιοδική κένωση. Δεν θεραπεύουμε την ασυμπτωματική μικροβιουρία και θυμηθείτε, δεν θεραπεύουμε τις καλλιέργειες, αλλά τους ασθενείς. Σας ευχαριστώ. Υπάρχουν ερωτήσεις? Να ρωτήσουμε πόσοι από εσάς δίνετε, καθότι έχει κατακλειστεί η αγορά πλέον από φυτικά χυλίσματα cranberry, πόσοι από εσάς συνιστάτε cranberry σε ασθενείς με υποτροπία ουρολίμωξης, ανεξάρτητα αν είναι νευρολογική ή όχι? Wow. Και τι εμπειρία έχετε, πόσοι από εσάς έχετε θετική εμπειρία? Και πόσοι έχετε αρνητική εμπειρία? Να κάνω μια παρέμβαση σε αυτό. Ναι. Αυτό που είπατε είναι πάρα πολύ σωστό για την πρόληψη και ισχύει. Η πρόληψη στους ασθενείς με νευροπαθή κύστη δεν μπορεί να γίνει, γιατί η βασική αρχή της πρόληψης είναι η ουροδόχος κύστη να είναι ελεύθερη μικροβίων. Άρα δεν υπάρχει. Αυτό ισχύει και για τους μη νευροπαθητικούς ασθένειες που δεν έχουν νευρογενή κύστη. Άρα, στην νευρογενή κύστη είναι δεδομένο ότι έχουμε μικρόβια. Άρα, η πρόληψη δεν κάνει τίποτα. Πρόληψη για να γίνει, όλα τα είδη της πρόληψης θέλουν κύστη που να μην έχει μέσα μικρόβια. Έτσι, είναι μια πολύ βασική αρχή αυτή. Άρα, είναι πολύ λογικό να μην πιάνει. Και αυτό που οι διαφάνειές μου αναφέροντας πρόληψη, ήταν πρόληψη των κλινικών ουρολιμόξεων και όχι πρόληψη της μικροβιουρίας. Να ρωτήσω κάτι. Θα αλλάξει τον διαλείπον το είδος του καθετήρα σε ασθενή που κάνει υποτροπιά στους ουρολιμόξεις? Έχει καλές πιέσεις, δεν έχει παλινδρόμηση, δεν έχει πέτρα, δεν έχει τέτοιο. Δηλαδή θα δοκιμάσει ένα διαφορετικό καθετήρα? Είναι πιθανό, αλλά όχι με την πρώτη μου σκέψη.
Το πιθανότερο είναι καταρχήν θα ρωτήσει τον ασθενή κατά πόσα χρόνια τον κάνει και αν τον βολεύεται. Γενικά είναι της άποψης ότι οι ασθενείς πρέπει να κάνουν τους καθετήρες που τους αρέσουν. Το δεύτερο είναι θα ήθελα να τον δω να το κάνει. Αν λοιπόν δω ότι κάτι δεν πάει καλά, ενδεχομένως ή να του τον αλλάξω ή να του τροποποιήσω λιγάκι το τι ακριβώς κάνει. Όχι, ας πούμε, θα άλλαζε σε έναν γνωστό καθετήρα. Ναι, για παράδειγμα, ο οποίος έχει τη γέλη καθώς περνάει από μέσα και θα την αντικαταστήσει με έναν υδρόφυλλο, ας πούμε. Ενδεχομένως σαν τελευταία λύση, αλλά όχι σαν πρώτη. Όχι, ναι. Επειδή αναφέρθηκες προηγουμένως στους προλυπασμένους και τώρα εντάξει, και να γίνεται λίγο συζήτηση. Στους προλυπασμένους και τους υδρόφυλλους ότι φάνηκε καλύτερα, αντίστοιχα όμως υπάρχουν και καθήρες οι οποίοι έχουν τη γέλη μπροστά, περνάνε και κάνουν. Δηλαδή έχει ένα σύστημα. Είναι και αυτή μέσα στο καλύτερο. Η σύσταση είναι προλυπασμένος με θικάρι εισαγωγής και υδρόφυλλοι, μία κατηγορία, φαίνεται ότι είναι λίγο καλύτερη από τους απλούς νελατών με σκέτη με προσθήκη γέλης εξωτερικά. Το μέγεθος έχει σημασία. Αν κάνει με 8, ας πούμε, και του μένει, είναι καλύτερα να το πάει σε πιο μεγάλο για να αδειάζει καλύτερα από το ίζημα. Αυτό ίσως είναι μια πρώτη κίνηση. Ή αν πιάνει τον καθετήρα, να του βάλουμε μια τεχνική non-touch. Δύο ερωτήσεις έχω. Η μία έχει να κάνει με το σημείο δίσος μαούρα. Αν είναι το μοναδικό σημείο, χωρίς να υπάρχουν άλλα εμφανή συμπτώματα, το συγκαταλέγουμε σαν επαρκές στοιχείο για να κρίνουμε αν έχουμε μια κατάσταση ασυμπτωματικής βακτηριουρίας ή κλινικής ουρολίμωξης ώστε να δώσουμε αντιβιωτικά. Το δεύτερο ερώτημα αφορά αν υπάρχει λιθίαση στο ανώτερο ουροπητικό χωρίς συμπτώματα. Μπορούμε να το θεωρήσουμε αιτία για υποτροπές ουρολίμωξης ώστε να στείλουμε τον ασθενή για λιθοθρυψία και απαλλαγή της λιθίασης από τα νεφρά. Οι ερωτήσεις είναι πολύ καλές. Τα δίσους μαούρα από μόνα τους και μόνο αυτά δεν θα τα θεωρήσουμε σύμπτωμα. Θα ξεκινήσουμε με καλή υδάτωση. Ξαναλέω ότι η πιουρία είναι δεδομένη. Άρα λοιπόν, αν είναι και λίγο πιο συμπυκνωμένα, θα είναι και δίσωσμα. Μόνο τα δίσους μαούρα δεν είναι λόγος να δώσουμε αντιβίωση. Όσον αφορά τη λιθίαση, η λιθίαση πρέπει να αντιμετωπίζεται. Μπορεί η λιθίαση αυτή καθεαυτή να μην είναι στο νευρολογικό άρρωστο, να μην είναι η κύρια αιτία που θα του κάνει τις λοιμώξεις, αλλά η λιθίαση να είναι αποτέλεσμα της διαταραχής της ούρησης. Όμως, σαφώς συνεισφέρει στη συντήρηση μιας μικροβιουρίας και θα πρέπει να θεραπεύεται, ναι.